έτσι συμπτύξω τις ερωτήσεις προκειμένου να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Ξεκινώντας από τις επαφές του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ξεκίνησε χθες να βλέπει ήδη τον κύριο Θεοδωράκη και τον κύριο Λεβέντη. Οι υπόλοιποι παίρνουν σειρά σήμερα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο το νόημα, αν μπορώ να το πω πιο ελεύθερα, και το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί περισσεύει η καχυποψία και περισσεύει επίσης και η εντονότατη αρνητική κριτική προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Κοιτάξτε να δείτε, η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού γίνεται στο πλαίσιο του σεβασμού των θεσμών και με δεδομένο ότι πρόκειται για μια συμφωνία, η συμφωνία του Eurogroup της περασμένης Πέμπτης είναι μια συμφωνία η οποία έχει αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά και αποτέλεσε την κατάληξη μιας διαπραγμάτευσης για την οποία ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι πρέπει να ενημερώσει αναλυτικά τους πολιτικούς αρχηγούς πριν, αν θέλετε κιόλας, από την συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι σε σχέση με την συμφωνία έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες, ιδίως από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία την συγκρίνει, για παράδειγμα, με την συμφωνία του Eurogroup του Νοέμβρη του 2012. Mm-hmm. Εδώ θέλω να σας δώσω, ας πούμε, ένα στοιχείο. Το Νοέμβρη του 2012 υπήρχε μία φράση στην απόφαση του Eurogroup που έλεγε ότι οι θεσμοί ή το Eurogroup θα στηρίξουν την Ελλάδα μέχρι την επιστροφή της στις αγορές. Πράγμα το οποίο μεταφράζεται ότι θα την στηρίξουν με δάνεια έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, τις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις. Τώρα τι αλλάζει? Τώρα έχουμε μία φράση στο Eurogroup η οποία λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ότι το Eurogroup θα στηρίξει την Ελλάδα για την έξοδό της στις αγορές. Ναι, αλλά... Και αυτό, κυρία Μπουσδούκου, αλλάζει πλήρως το νόημα, διότι η στήριξη που θα παρασχεθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει να κάνει και με τη δημιουργία ενός αποθεματικού, το οποίο θα αποτελεί το μαξιλάρι, την εξασφάλιση δηλαδή, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές και να εξασφαλίσουμε ακόμα χαμηλότερα επιτόκια από ό,τι θα έδιναν οι ίδιες οι αγορές. Μάλιστα, ναι, αλλά εδώ πέρα λοιπόν πρόκειται για ένα... υποτίθεται ότι από το πρώτο ήδη μνημόνιο στόχος ήταν να βγούμε στις αγορές. Με τις όποιες πολιτικές, με τις όποιες κυβερνήσεις εκείνη τη στιγμή είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της χώρας. Όμως, εκτιμώ, θεωρώ, με βάση την κοινή λογική, ότι είναι και το αυτονόητο αυτό. Θέλω να πω, ναι, ποια κυβέρνηση θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά με δάνεια και αν μπορούσε να μην βγει στις αγορές. Είναι η πρώτη φορά όμως που υπάρχει μία δέσμευση εκ μέρους των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι αυτό θα γίνει και μάλιστα σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και αυτό είναι ένα από τα θετικά στοιχεία της απόφασης του Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Υπάρχουν και άλλα. Για παράδειγμα, γίνεται μια συζήτηση σε σχέση με το αν και κατά πόσο πήραμε ή δεν πήραμε τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος τα οποία επιδιώκαμε. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή και για πρώτη φορά υπάρχει ένας πολύ καθαρότερος προσδιορισμός, ένας πολύ πιο σαφής προσδιορισμός των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν τον Αύγουστο του 2018. Επίσης έχουν φύγει οι υποθετικοί προσδιορισμοί, αν θέλετε. Δηλαδή, η απόφαση του Eurogroup είναι πολύ καθαρή στο ότι η ρύθμιση του χρέους θα γίνει. Δεν θα γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις, αλλά θα γίνει με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και μάλιστα προσδιορίζονται και οι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν ακριβώς τον βαθμό ρύθμισης του χρέους. Και ποιοι είναι αυτοί? Μα συγγνώμη, δεν παραμένει ίδιο το χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα τι εννοείται? Στο τέλος του 18, στο τέλος του υπάρχοντος προγράμματος. Ποια ήταν όμως η συζήτηση αυτή τη στιγμή? Ήταν για το αν θα εφαρμοστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα τώρα? Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Αυτό που συζητούσαμε ήταν ένας όσο το δυνατόν πιο σαφής προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων, έτσι ώστε οι αγορές αλλά και οι θεσμοί να μπορούν να προεξοφλήσουν, αν θέλετε, το μέλλον. Ακριβώς αυτό συζητιόταν. Μάλιστα. Και αυτό στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί. Διότι έχουν προσδιοριστεί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, διότι έχει συμπεριληφθεί στην απόφαση η ρήτρα ανάπτυξης που δίνει μια περαιτέρω
σιγουριά, μια περαιτέρω εξασφάλιση στις αγορές ότι εδώ πέρα θα καταφέρουμε να καταστήσουμε το ελληνικό χρέος βιώσιμο τον Αύγουστο του 2018 και πέρα. Και νομίζω ότι όλο αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και από την συμπεριφορά και τη στάση των αγορών. Ναι. Θέλω να σας πω... Θέλω να κάνουμε διάλογο, να με βοηθήσετε, γιατί ναι, είναι βεβαίως, πάρα πολλά τα θέλετε, θέματα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, έτσι όπως σας ακούμε όλη αυτή την ώρα να περιγράφετε το περιεχόμενο της συμφωνίας, να σας ρωτήσω πόσο κοντά ή πόσο μακριά από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης είναι αυτή η συμφωνία. Θα σας πω το εξής. Η συζήτηση η οποία γινόταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης και εξαιτίας της οποίας καθυστέρησαν κιόλας οι διαδικασίες για την ολοκλήρωσή της, είχε να κάνει με την, ακριβώς με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, αλλά και των απαιτήσεων για μεταρρυθμίσεις που έθετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε έναν τόσο εξαντλητικό προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που να καλύπτει απολύτως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε αυτό να βγάλει μια θετική μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, έχουμε παρόλα αυτά επιτύχει, αν θέλετε, το 90% των στόχων που είχαμε θέσει. Δηλαδή, να υπάρχει ένας καθαρός προσδιορισμός, να υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση ότι το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 θα τελειώσει, να υπάρχει στην απόφαση η ρήτρα ανάπτυξης, να υπάρχει στην απόφαση η δέσμευση ότι θα πάρθουν πρωτοβουλίες για αναπτυξιακές δράσεις. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αφήσει στην άκρη όλες του τις επιφυλάξεις σε σχέση με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Παρόλα αυτά, είναι για πρώτη φορά που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα σε σχέση με τη βιωσιμότητα και περιμένει τον Αύγουστο του 2018 έτσι ώστε να καταλήξει πλέον με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Αυτό στους 14 μήνες τι γίνεται όμως? Κοιτάξτε, και ρωτώ τι γίνεται αυτούς στους 14 μήνες, γιατί ακούμε συνεχώς για το πόσο έχει τραυματιστεί, αν θέλετε, η οικονομία μας λόγω και της καθυστέρησης αυτής της αξιολόγησης, λόγω του ότι σε 2-3 μήνες έρχεται η επόμενη αξιολόγηση, ναι, ναι, η οποία είναι την ίδια περίοδο με τις γερμανικές εκλογές, και σας ξαναρωτώ ποια είναι η προοπτική. Η προοπτική είναι η εξής, ότι παρά την αβεβαιότητα και παρά τους κραδασμούς και θα έλεγε κανείς σε διάψευση των καταστροφολογικών σεναρίων για την ελληνική οικονομία, πρέπει να σας πω ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς. Δηλαδή έκλεισε με μία αύξηση στο 0,4%. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο και έχω την εκτίμηση ότι το δεύτερο εξάμηνο πια του 2017 θα είναι πολύ πιο θετικό. Θα πιάσουμε, βέβαια, αυτό είναι απολύτως δεδομένο, τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί να δούμε και υψηλούς για πρώτη φορά ρυθμούς ανάπτυξης. Όταν λέω υψηλούς, εννοώ πάντοτε στο πλαίσιο των δεδομένων συνθήκων, και έχω την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει υπάρξει και πιθανά αυτό, μάλλον μπορούμε να το πούμε, και η πρώτη δοκιμαστική έξοδος στις αγορές χρήματος. Εκτιμάτε δηλαδή ότι νωρίτερα? Υπάρχουν πιθανόν οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση να το αποφασίσει. Αυτό το αποφασίζουν οι τεχνικοί της διαχείρισης του χρέους, δηλαδή ο ΔΙΧ, ο οποίος θα εισηγηθεί και τις συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Να βγούμε στις αγορές δοκιμαστικά νωρίτερα. Εμείς θα τη βγάλουμε μέχρι τότε? Και επιτρέψτε μου αυτό το πιο έτσι μη δόκιμο όρο που χρησιμοποιώ, αλλά να επαναλάβω τη φορολογία. Ναι. Να σας πω, η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, παρά τις δυσκολίες,
δείχνει σημάδια ανάκαμψης αλλά και αντιστροφής μιας σειράς καταστάσεων οι οποίες είχαν εμπεδωθεί στην ελληνική οικονομία από το 2012 μέχρι το 2015. Έχουμε για παράδειγμα τους δύο τελευταίους μήνες μόνο ένα θετικό ισοζύγιο 170.000 θέσεων εργασίας. Στο σύνολο έχουμε περίπου 250.000 θέσεις εργασίας μέσα στη διετία, περισσότερες από ό,τι όταν ξεκινήσαμε, και όλα αυτά σε μια κατάσταση σχετικής στασιμότητας της οικονομίας. Επομένως, στον τομέα της απασχόλησης, στον τομέα της εργασίας, θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα θετικά σημάδια. Επίσης, η βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται. Έχουμε μια σειρά από το λιανικό εμπόριο, επίσης παρουσιάζει μια σχετική άνοδο, ξαναλέω, παρά τις καταστροφολογικές προβλέψεις οι οποίες υπήρχαν. Βεβαίως, κανένας δεν αρνείται ότι οι επιβαρύνσεις από την φορολογία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ωστόσο, πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται με το παρελθόν και με το τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε αν δεν είχαν αλλάξει οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015. Επομένως, ναι, βεβαίως υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση. Παρόλα αυτά όμως γίνονται βήματα τα οποία δείχνουν προς μια κατεύθυνση η οποία είναι κατά τη γνώμη μου θετική για το μεγαλύτερο, αν θέλετε, τμήμα των πολιτών. Γιατί δεν το βλέπει αυτό κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης? Δεν θα σταθώ μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μάλιστα στηρίζει την κριτική της λέγοντας ότι το πρώτο που θα καταπολεμήσω εγώ όταν έρθω είναι να ελαφρύνω λίγο τη φορολογία. Κοιτάξτε να δείτε, η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να μας πει και πώς ακριβώς θα καταφέρει να μειώσει την φορολογία, με δεδομένο ότι οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα είναι αυτοί που είναι και είναι, προσέξτε, χαμηλότεροι από ό,τι είχε συμφωνήσει Νέα Δημοκρατία κατά τη συγκυβέρνησή της με το ΠΑΣΟΚ με τους θεσμούς. Είναι μάλιστα αρκετά χαμηλότεροι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εξηγήσει κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος διαρκώς μιλάει για φορολογικές ελαφρύνσεις, πώς ακριβώς θα τις επιτύχει αυτές. Διότι μας λέει για περικοπές. Για περικοπές δαπανών, χωρίς όμως να προσδιορίζει, εννοώ από το δημόσιο, χωρίς όμως να προσδιορίζει για ποιες δαπάνες μιλάει. Διότι, μιλάει και για ανάπτυξη, διότι, επίσης. Μισό λεπτό. Ανάπτυξη μπορεί να υποσχεθεί ο καθένας. Το θέμα είναι τι αποτελέσματα έχεις κάθε φορά. Και σας λέω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στην ελληνική οικονομία είναι μια κατάσταση η οποία έχει χαρακτηριστικά ανάκαμψης και υπάρχει αυτή τη στιγμή το momentum και με τη συμφωνία, έτσι ώστε να σημειωθούν αρκετά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δεδομένων πάντων των συνθήκων. Ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε κάποια στιγμή, αναλύοντας το πρόγραμμά του, ότι υπόσχεται ρυθμούς ανάπτυξης 4% και θα τα κάνει αυτά επειδή ακριβώς θα επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης 4%. Αυτό θα με συγχωρέσετε, αλλά έχει ένα βαθμό είτε αυθαιρεσίας είτε ανοησίας. Διότι μπορώ και εγώ να υποσχεθώ ρυθμούς ανάπτυξης 5, 6, 10 ή 12%. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η υπόσχεση είναι ένα κενό γράμμα. Το πραγματικό θέμα είναι, με δεδομένη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και φυσικά προσπαθώντας να επιτύχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, να επιτυγχάνουμε τους στόχους για να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε, παραμένοντας στο θέμα της ανάπτυξης, αλλά και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κόμματος. Υπάρχουν έτσι κάποιες ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σήμερα. Επιστροφή σε λίγα λεπτά.